ουκρανικός ιός της απιστίας πλήττει όλη την Ευρώπη με τις εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες, δίμετρες Ουκρανές καλονές να προκαλούν πανδημία απιστιών, με τους άντρες να διαλύουν τα σπίτια τους και να φτάνουν ακόμα και στο διαζύγιο. Το σκηνικό που έζησε η Ελλάδα τη δεκαετία του 90 με τις χιλιάδες καλονές από Ουκρανία, Βουλγαρία, Ρουμανία κλπ. Τώρα το βιώνει ολόκληρη η Ευρώπη. Από τα 6 εκατομμύρια Ουκρανών που βρήκαν την ευκαιρία να φύγουν από τη χώρα, μόλις άνοιξαν τα σύνορά της με Ευρωπαϊκή Ένωση, με όλα τα έξοδα πληρωμένα, οι 300.000 είναι νέες μέχρι 30 ετών, όμορφες και ανήπαντρες, ενώ άλλες 500.000 υπολογίζονται οι παντρεμένες χωρίς συζύγους που βρήκαν καταφύγιο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γυναίκες χωρίς ερωτικές αναστολές λειτουργούν σαν ιός στις οικογένειες και τις διαλύουν. Χαρακτηριστική η περίπτωση της οικογένειας του 29χρονου Βρετανού Τόνι Γκάρνερ, ο οποίος έβαλε στην οικογένειά του με τη σύμφωνη γνώμη της γυναίκας του Λόρνα, που λυπήθηκε την Ουκρανή προσφυγοπούλα Σοφία Καρκάρντιμ, 22 ετών. Η συνέχεια άκρος προβλεπόμενη. Ο 29χρονος ξεμυαλίστηκε με την ομορφιά και τα νάζια της, σύναψε άμεσα ερωτική σχέση μαζί της και εγκατέλειψε τη σύντροφό του και τα δυο τους παιδιά, 3 και 6 ετών αντίστοιχα. Ο ερωτάς μας είναι αληθινός. Η γυναίκα του δεν τον ικανοποιούσε όπως έπρεπε. Αυτή φταίει, είπε η νεαρή Ουκρανή στην εφημερίδα The Sun. Η ζήλια της τον έσπρωξε σε μένα. Έλεγε συνεχώς ότι κάτι έτρεχε μεταξύ μας, ενώ αυτό δεν συνέβαινε. Τελικά συνέβη, άρα αυτή φταίει, δήλωσε. Σε χθεσινές δηλώσεις της στην εφημερίδα The Sun, η απατημένη σύζυγος δηλώνει ότι αισθάνεται διαλυμένη όταν ο σύζυγός της αποφάσισε να την παρατήσει για χάρη της νεαρής Ουκρανής που φιλοξενούσαν.